Εσείς έρχεστε από τον Άγιο Νικόλαο στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τον ίδιο λόγο, κύριε Μανουσάκη, σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Και για αυτόν τον λόγο ερχόμαστε, αλλά και για να εκφράσουμε την αγωνία μας για την κατάσταση η οποία βλέπουμε ότι εξελίσσεται και στο νοσοκομείο και στις εργασιακές συνθήκες και στον τρόπο ζωής που έχουμε ως εργαζόμενοι. Έτσι. Δεν γίνεται καλά τα πράγματα στο νοσοκομείο. Υπάρχουν μεγάλες λήψεις προσωπικού. Έχουμε συναδέλφους που έχουν απολυθεί επειδή δεν είχαν εμβολιαστεί και έχουμε και συναδέλφους που είναι ακόμα σε αναστολή εργασίας και άλλους οι οποίοι αυτές τις μέρες κινδυνεύουν με απόλυση ενώ η κυβέρνηση τους είχε δώσει παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Δηλαδή η κυρία Μπουρμπουδάκη έβγαλε μια απόφαση ότι παρατείνει τη θητεία αυτών που είχαν έρθει σε αντικατάσταση άλλων για τις αναστολές μέχρι τέλος του χρόνου και αφού υπέγραψαν οι άνθρωποι την παράταση της σύμβασής τους μέχρι τέλος του χρόνου, τώρα τους λένε ότι απολύεστε. Γιατί λέει, δεν είχαμε υπολογίσει καλά την απόφαση και δεν έπρεπε να έχουμε υπογράψει από την αρχή σωστά την απόφαση. Επίσης, στο νοσοκομείο έχουμε φτάσει στα όρια της εξάντλησης. Ο μέσος όρος χρωστούμενων αδειών και ρεπό είναι 80 ημέρες στο κάθε εργαζόμενο. Ένας τεράστιος αριθμός που αντιστοιχεί σε άδειες 3 ετών. Έτσι δηλαδή. Και μαζί με όλα αυτά έχουμε και ελλείψεις και σε ιατρικό προσωπικό, όπως το ακτινολογικό, τα έχουμε πει και άλλες φορές στην εκπομπή σας, που δυσχεραίνουν την παροχή σωστών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, γιατί φανταστείτε τώρα ένα νοσοκομείο να μην εφημερεύει 10-15 ημέρες το μήνα ακτινολόγος και να πρέπει στην εφημερία να μην γίνονται αξιονικές ούτε υπέρυξη. Ούτως ή άλλως, εσάς εκεί στο Λασίθι δεν άλλαξε τίποτα και ήσασταν οι πρώτοι που γίνατε τα πειραματόζωα στην αλλαγή αυτή του χάρτη της υγείας. Τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς και είναι κρίμα όταν ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα εκτός Κρήτης εκείνη την εποχή πριν από χρόνια έβγαλε αυτή τη μελέτη για την αλλαγή του χάρτη χωρίς να ξέρει ποια είναι τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείστε σε Άγιο Νικόλαο, σε Νεάπολη, σε Ιεράπετρα, σε Σιτία, σε Άγιο Νικόλαο, γύρω γύρω σε όλο τον ομό Λασιθίου, για να μην ξεχνιόμαστε, κύριε Μανουσάκη, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε ότι στο τέλος την πληρώνουν οι Ηρακλειώτες. Γιατί τα περιστατικά φεύγουν εν τέλει από τον ομό Λασιθίου και καταλήγουν στο Ηράκλειο. Και προστίθενται στα περιστατικά που στο Ηράκλειο στις εφημερίες τους, με αποτέλεσμα να γίνεται δυσκολότερη η παροχή περιστατικών. Ξέρετε, ακριβώς, ξέρετε ότι οι συναδελφοί σας δεν μένουν σε αυτό, αλλά είναι αυτό που είπατε το τελευταίο, ότι είναι δυσκολότερη η πρόσβαση και είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την παροχή των υπηρεσιών. Είναι τόσοι οι αγώνες που έχουν δοθεί από όλους σας. Πόσα χρόνια πάμε πίσω, κύριε Μανουσάκη, με την αλλαγή αυτού του χάρτη υγείας? Πόσα χρόνια πάμε πίσω? Το 2011. Είδατε πόσα χρόνια πάμε πίσω όταν, εγώ θα το ξαναπώ, πανεπιστημιακό ίδρυμα εκτός Κρήτης αποφασίζει και κάνει μία μελέτη βλέποντας τι σας κάνει πειραματόζωα, αγνοώντας τι ακριβώς γίνεται στο νομό Λασιθίου, τις μεγάλες αποστάσεις, γεωγραφικές ενότητες, βατότητα σε ό,τι έχει να κάνει από τη μία περιοχή στην άλλη, για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα και δυστυχώς συνεχίζουμε να ζούμε μέσα σε αυτή τη μιζέρια, κυρίως εσείς από τη δική σας την πλευρά. Η διασύνδεση κυρία Δουμπιαράκη στο Ηράκλειο σταμάτησε. Δηλαδή το Παγνί ξεχώρισε το Βενιζέλιο. Και σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα γίνανε οι αλλαγές και σταματήσαν οι διασύνδεσεις. Μόνο εδώ στο Λασίθι συνεχίζεται αυτό, το οποίο δεν φέρνει και νόημα. Και ο κάθε τρεις και λίγο, οι εκάστοτε κυβερνήτες πετούν τον μπαλάκι, θα κάνουμε λέει, ένα καινούργιο νοσοκομείο στην παχιά μου κάπου αλλού και ρίχνουν το τυράκι και έτσι, σταγωνόμαστε μεταξύ μας που θα γίνει το νοσοκομείο. Έτσι. Δυστυχώς, κυρία Δουργεράκη, το πρόβλημα έχει να κάνει με το ότι η δημόσια υγεία δεν υπήρξε προτεραιότητα ούτε για τη σημερινή κυβέρνηση, δυστυχώς ούτε και για την προηγούμενη. Και η προσέγγιση γινόταν πάντα με όρους επικοινωνιακούς και όχι με όρους ουσίας. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο να στο παραπέντε ενός νομοσχεδίου, το οποίο μέσα προβλέπει ρυθμίσεις για τα απογευματινά χειρουργεία, όχι μόνο να μην βελτιώνει την κατάσταση, αλλά όταν η βενζίνη έχει πάει 2,25 είναι η βενζίνη στον Άγιο Νικολάου σήμερα,
Όταν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ κοντεύουν στο χιλιάρικο, πάνε να βάλουν και γρηγορώσουν στον κόσμο για να χειρουργηθεί, θα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα πλέρωσε. Τι να πω. Με τα παγιωματινά, το καταλαβαίνουμε ότι αυτό. Τι ώρα, κύριε Μανουσάκη, θα είσαστε κι εσείς κάτω εδώ στην 7η υγειονομική περιφέρεια, 12? 11. Στις 11 εσείς. Και μετά θα έρθει και στην αδελφή από το πάρκο. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την κουβέντα. Καλημέρα σας για το χρόνο που μας διαθέσατε. Γεια σας.